και οι ευρωεκλογές που είναι η πιο καθαρή πολιτική αναμέτρηση σε αυτές τις τριπλές κάλπες, είναι η μητέρα των πολιτικών μαχών, είναι και μια ευκαιρία. Το πειραματώζω Ελλάδα, το πειραματώζω Ελληνίδες και Έλληνες, που έχει εφαρμοστεί στην πλάτη τους 4 χρόνια τώρα μια βάρβαρη πολιτική, που έχει φέρει 25% ύφεση, λουκέτα, 1,5 εκατομμύριο ανέργους, 3 εκατομμύρια ανασφάλιστους, 4 εκατομμύρια κάτω από το όριο της φτώχειας, μεγάλες περικοπές μισθών, συντάξεων, κοινωνικού κράτους, να δώσουν ένα μήνυμα και στην ελληνική κυβέρνηση, ότι δεν πάει άλλο, και με πανευρωπαϊκό αντίκτυπο, ότι το πειραματώζω, αντιδρά, δεν υπομένει και στέλνει σήμα αλλαγής πορείας που θα τα ακούσουν σε όλη την Ευρώπη. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να γίνει αυτό, κύριε Παπαδάκη, σέβομαι όλα τα κόμματα, είναι μια καθαρή μεγάλη πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές, που θα στείλει ένα μήνυμα και επιταχύνοντας θετικές πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα και ένα μήνυμα ότι χρειάζεται μια μεγάλη αλλαγή στην Ευρώπη, κόντρα στο δόγμα Μέρκελ που οδηγεί σε μια γερμανοποίηση της Ευρώπης, πλεονάσματα στο βορρά, χρέη, λιτότητα, νεοφιλελεύθερη βαρβαρότητα στο νότο, με πρώτο αδύνατο κρίκο την Ελλάδα. Είμαι αισιόδοξος ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πετύχει όχι απλώς πρωτιά, αλλά νίκη με μεγάλη διαφορά. Και θα μας ψηφίσουν για πρώτη φορά και πολίτες που δεν ανήκουν στην αριστερά, γιατί θεωρούν ότι είναι κοινωνικό του συμφέρον μια πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ, και επίσης γιατί πιστεύουν ότι δεν κινδυνεύει η σταθερότητα, κινδυνεύει η καρέκλα του κυρίου Βενιζέλου και του κυρίου Σαμαρά και κινδυνεύει η σκληρή μονόπλευρη λιτότητα. Μας λένε ότι δεν είναι μόνο αυτά, βγάζουμε και ευρωβουλευτές, 21 που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα για τα επόμενα 5 χρόνια. Και αυτό σωστό. Και εκεί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει συγκριτικό πλεονέκτημα. Ο Νίκος ο Χουντής είναι ο πιο δραστήριος ευρωβουλευτής στη θητεία που λύγει. Πριν από τον Νίκο το Χουντή ήμουνα εγώ επίσης ο πιο δραστήριος Έλληνας ευρωβουλευτής και αξιολογήθηκα ως ένας από τους 3 πιο δραστήριους από το σύνολο των ευρωβουλευτών όλων των κρατών μελών. Πριν από εμάς, ο Μιχάλης, ο Παπαγιαννάκης, ο Αείμνηστος και ο Αλέκος ο Αλαβάνος. Και επίσης, σε αυτές τις ευρωεκλογές, η Ελλάδα έχει μια διάκριση στο πρόσωπο του Τσίπρα. Είναι η πρώτη φορά που ολόκληρη μια πολιτική οικογένεια από ολόκληρη την Ευρώπη έχει επικεφαλής έναν Έλληνα. Η πρώτη φορά, 33 χρόνια είμαστε μέλος. Και αυτό είναι τιμή για την Ελλάδα, όχι μόνο για τον Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ, και κριτήριο ψήφου. Πρέπει να σκεφτεί ο πολίτης που θα ψηφίσει κάποιο κόμμα. Αν ψηφίσει κάποιος ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές και το ποσοστό του είναι αρκετό. Προσδιορίζεται εκεί γύρω στις 5 μονάδες και πάνω. Λέτε ότι πρέπει να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση αυτή θα πρέπει να παραιτηθεί γιατί δεν θα έχει την δεδηλωμένη. Γιατί ενδεχομένως δεν θα έχει την νομιμοποίηση τη λαϊκή. Εμείς ήδη, κύριε Παπαδάκη, και πριν τις ευρωεκλογές, λέμε ότι όσο πιο γρήγορα φύγει αυτή η κυβέρνηση, όσο πιο γρήγορα ανατραπεί ή τηθεί αυτή η πολιτική, τόσο το καλύτερο. Αν η κάλπη μας δώσει πρόσθετα επιχειρήματα, θα τα αξιοποιήσουμε. Το είχατε και σύνθημα, το λέγατε. Σας απαντώ. Αν η κάλπη, ο λαός, μας δώσει πρόσθετα επιχειρήματα, προφανώς θα τα αξιοποιήσουμε για θετικές πολιτικές εξέλιξεις. Αν πετύχουμε, όπως εγώ πιστεύω ότι είναι προσωπικά εφικτό, όχι εύκολο, αλλά εφικτό, το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ να είναι πάνω από το άθροισμα Νέας Δημοκρατίας και Ελιάς, δύσκολα θα μπορεί να σταθεί αυτή η πολιτική και αυτή η κυβέρνηση. Αυτό εννοείται φεύγουν. Να τελειώσω τη φράση μου. Mm. Πιστεύω όμως ότι σε μια τέτοια περίπτωση θα υπάρξουν κινητικότητα και πρωτοβουλίες και στα άλλα κόμματα. Τώρα, κατά τα άλλα, τον κύριο Βενιζέλο που λέει ότι εάν δεν με ψηφίσετε θα προκαλέσω εκλογές, θα φύγω από την κυβέρνηση. Δεν νομίζω να την πιστεύουν και πολλοί Έλληνες. Η πρόβλεψή μου είναι ότι όσο και να πάρει η ελιά, ο κύριος Βενιζέλος από τις ευρωεκλογές θα προσπαθήσει για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριε Παπαδημούλη. Κύριε Παπαδόπουλε, μην διακόπτω. Τι δεσμεύεστε ότι θα αλλάξει? Επιτρέψτε μου να απαντήσω στον κύριο Παπαδάκη και μετά. Δηλαδή, αν το κατευθύνσει, μισό λεπτό. Είναι δυνατόν ισχύουν για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Τι λέτε ότι θα αλλάξει? Είναι δυνατόν να απαντήσω στην ερώτησή σα? Για τον κύριο Βενιζέλο. Ολοκληρώστε, γιατί θα μιλήσω τον κύριο. Ο μόνος δρόμος για να ιτηθεί αυτή η πολιτική είναι μια μεγάλη καθαρή νίκη του ΣΥΡΙΖΑ.
Γιατί ο κύριος Βενιζέλος, όσο και να πάρει, και 5 να πάρει και 4,5 να πάρει, θα το συμψηφίσει. Δεν θα ζητήσει εκλογές. Δεν θα ζητήσει ο Βενιζέλος. Εσείς θα ζητήσετε εκλογές. Δεν θα το καλέσει. Εσείς θα ζητήσετε εκλογές. Εμείς ζητάμε ήδη. Άρα είναι το ίδιο πράγμα. Άρα συμφωνείτε με τον κύριο Βενιζέλο. Λέτε το ίδιο πράγμα. Ναι, αλλά συζητάτε και οι δύο για τις εκλογές. Τώρα γιατί δεν μπορώ να τελειώσω την φράση. Είναι στην επόμενη ότι ο κύριος Βενιζέλος, όσο χαμηλά και να πέσει, είναι τόσο κολλημένος στην καρέκλα που θα το συμψηφίσει με το ότι πήρε κάποιους περιφερειάρχες, κάποιους δημάρχους στο Πασόκ και ασπαρίστανε να τους αναξάρουν. Τώρα, σε ό,τι αφορά το φίλο μου από το Κουκουέ, το Μάκη τον Παπαδόπουλο, τον οποίο προσωπικά εκτιμώ πολύ, οι ίσες αποστάσεις, αγαπητέ Μάκη Παπαδόπουλε, δεν. Από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία, του Κουκουέ. Οι ίσες αποστάσεις δεν στέκουν, γιατί όταν έχεις στο Βόλο το Μαργαρίτη Πατσιαντά, αριστερό δημοκράτη, και απέναντι τον Μπέο, ο οποίος κατηγορείται για το μισό ποινικό κώδικα και στηρίζεται από τη Χρυσή Αυγή, ίσες αποστάσεις είναι ιστορικό λάθος. Και επιπλέον, μετά τις ευρωεκλογές, θα έρθει το Κουκουέ παρά τις διαφορές του στην ίδια ευρωομάδα με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα πάει ούτε με τη Δημοκρατία ούτε με τον Πασόκ. Επιλέγοντας μικρότερο κακό, φτάσαμε από το κακό στο χειρότερο τα τελευταία 30 χρόνια. Άρα, και οι διαφορές είναι διαφορές διαχείρισης της ακραίας.